Δευτέρα κινητοποιήσεις, ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχετε κάνει, τι θα κάνετε, πόσες μέρες και ποια είναι η προετοιμασία που έχει γίνει. Δευτέρα το πρωί στις 12 η συνάντησή μας είναι στη Γιώφυρο, κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής. Είναι συνεχόμενες κινητοποιήσεις, θα είναι τουλάχιστον για 3 μέρες. Θα κρατήσουμε εκεί μέχρι και την πανελλαδική απεργία της Τετάρτης, με απότερο σκοπό να συναντηθούμε όλοι οι αγρότες και οι εργαζόμενοι εκείνη τη μέρα από κοινού να κάνουμε μια πραγματικά μεγαλειώδης εκδήλωση και εμφάνιση. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες εδώ και πολλές μέρες της προετοιμασίας, ούτως ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο συλλαλητήριο που θα συνοδευτεί από μαζική συμμετοχή, γιατί αυτός είναι ο στόχος, η μαζική συμμετοχή και η δυναμική παρουσία των αγροτών, ούτως ώστε τα αιτήματά μας να παρουσιαστούν με τρόπο που αρμόζει στην περίπτωση, διότι εάν αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, που δεν συνοδεύονται από παροχές όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Δεν θα υπάρχουν αγρότες για να καλλιεργήσουν τη γη. Δεν θα υπάρχει παραγωγή. Κύριε Τζορτζάκη, το Υπουργείο επαναφέρει το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων την ίδια στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο ίδιος ο Υπουργός και είπε ότι το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων θα το δούμε το 2014, δεν πέρασαν πολλές μέρες, το επαναφέρουν, το ξαναβγάζουν στην επιφάνεια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που μας εμπέζουν. Χωρίζουν σε 2 κατηγορίες την αγροτική γη, αυτή που ανήκει σε επαγγελματίες αγρότες και σε ετεροεπαγγελματίες αγρότες, με ένα τρίκ που νομίζουν ότι μιλάνε σε μικρά παιδιά. Ενώ μειώνει στους επαγγελματίες αγρότες την κλίμακα της φορολογίας, μειώνει ταυτόχρονα και το αφορολόγητο όριο, που σημαίνει ότι όσοι κατέχουν αγροτική γη θα καλεστούν να πληρώσουν τον ίδιο φόρο, είτε είναι επαγγελματίες αγρότες, είτε είναι ετεροεπαγγελματίες.